Η μερίδα και την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής της προγραμματικής περίοδου 2021-2027 πραγματοποίησε στην πόλη των Ιωνίνων χθες η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν οι νέες προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 20. Στόχος αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται σε όλη τη χώρα και πριν από τα Γιάννενα έχει προηγηθεί αντίστοιχη ημερίδα στην Άρτα, είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθώς και η διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην εταιρική σχέση για την προετοιμασία της νέας ΚΑΠ. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίθυνε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης. Περιφερειάρχης στην Ηπείρου και θεωρώ ότι όταν έχεις 5.000 φυτά σε αυτά τα βουνά απάνω, αλλάζουν πολλά πράγματα και θα σας πω ένα απλό. Ένας πυρότης πουλάει προϊόντα στον πρωτογενή τομέα στην Πολωνία. Όνομα Πάπα Νικολάου. Εμείς πήγαμε εκεί με προϊόντα, αλλά πήγαμε και για τις εκθέσεις στη Βαρσοβία, τις τουριστικές. Και μας είπε ότι φέρνω αρνί που πουλιέται κατά τυποποιημένο κατά γαλλικό τύπο με 20 ευρώ το κιλό. Απαλού για την Ελλάδα. Από την Ελλάδα έφερνε μπούτια μόνο από τη Θεσσαλία τον Τύρναβο. Και κάποια στιγμή εκεί που έφερνε από τον Τύρναβο του είπαν δεν έχουμε δικά μας άλλα, θα σου φέρουμε ρουμάνικα. Την άλλη μέρα η αγορά κατάλαβε ότι αυτό δεν ήταν το ίδιο το αρνί που έφερνε από εδώ. Άρα έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τυποποιήσεις και τον τόπιο τον παραγωγό από το κρέας. Αυτό συμβαίνει και στο αρνί και στα ελευθέρα βοσκής βοηδή. Και επίσης και στα κτηνοτροφικά που εμείς στην Ήπειρο έχουμε σχεδόν το μονοπόλιο, αλλά έχουμε και στο γάλα. Αυτός ο κόσμος, όταν μπαίνει στο γραφείο μου, μου λέει μια κουβέντα. Δεν αντέχουμε άλλο. Δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια, και αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, επιτίδιοι οι οποίοι τα βρίσκαν κάθε φορά με το κόμμα της εξουσίας, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση φέρνοντας είτε γάλα από το εξωτερικό με 50 λεπτά το κιλό, στο μιλάω πάντα για το πρόβιο, είτε έχοντας εργοστάσια έξω από την Ελλάδα και παράγοντας λευκά τυριά τα πουλούσαν με τους κωδικούς τους ελληνικούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ χαίρομαι που χτες βλέποντας τον κύριο Βουρίδη μου είπε μια κουβέντα. Αυτά τέλειωσαν. Τελειώνουμε τους συνεταιρισμούς, τελειώνω κάτι ακόμα και στη συνέχεια θα είναι τόσο σκληρά τα μέτρα για όσους κάνουν νοθεία στο θέμα των ΠΟΚ προϊόντων που θα κλείνουν τα εργοστάσια αμέσως και θα είναι και ποινικά γιατί με τις 15.000 πρόστιμο που ήταν όταν σε έβρισκαν να χαλάσουν με τους κωδικούς του ΠΟΚ την ποιότητα, δεν ήταν τίποτα, αυτά ήταν χάντια μου, έτσι επιλέξεις. Θέλει αρκετή δουλειά κύριε Γενικέ, ξέρω ότι το ξέρετε το θέμα, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αύριο, εάν θέλουμε να μην ξανααντιμετωπίσουμε με τα μνημόνια, πρέπει τους ανθρώπους του ΜΟΚΘΟ να τους στηρίξουμε. Εγώ θα πω και κάτι παρακινδυνευμένο, για τον Τσίπρο. Εμείς οι Πειρώτες, ξέρετε, είμαστε συντηρητικοί αλλά σωστοί. Το Τσίπρο, κύριοι, πρέπει να πουλιέται στα καταστήματα σφραγισμένο και κυρίως σε ατομική συσκευασία. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι η αδειοδότηση αυτών των μονάδων που μπορούσε μια ομάδα παραγωγών 5-6 ατόμων να την πάρει. Πρέπει να απλοποιηθεί και κατά αυτόν τον τρόπο ομάδες παραγωγών να δίνουν παντού στα καταστήματα και να τελειώσει αυτό που γίνεται σήμερα που έρχεται Τσίπρο από την Αλβανία και οτιδήποτε άλλο.
η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας, το μεταναστευτικό, θέματα εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπεριφερειακές ανισότητες, το δημογραφικό, η κλιματική αλλαγή αποτελούν ορισμένους από τους βασικότερους παράγοντες διαμόρφωσης των πολιτικών θέσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και οι οποίοι βεβαίως δημιουργούν πιέσεις και στον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος για την άσκηση των πολιτικών τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι πιέσεις αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάγκη των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εντείνεται ακόμη περισσότερο μετά από την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Δεκέμβριο του 2019 της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου προώθησης της πράσινης οικονομίας, με στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη στο 2050. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και δράσεις για τη γεωργία. Είναι μια στρατηγική που ονομάζεται από το αγρόκτημα στο πιάτο, η οποία προβλέπει τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα, αξιοποιώντας μια σειρά πολιτικών κειμένων για τη βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα, την κυκλική οικονομία, τις επενδύσεις, φορολογικά κίνητρα, την έρευνα και την καινοτομία. Μια στρατηγική που θα κληθούν όλα τα κράτη-μέλη να υπηρετήσουν μέσα από το σχεδιασμό των στρατηγικών του σχεδίων, καθώς αυτή θα αποτελέσει μια από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης της συγκεκριμένης ενωσιακής πολιτικής. Ειδικότερα, οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν ότι η ΚΑΠ θα συνεισφέρει τουλάχιστον το 40% των πόρων της, με κάθε κράτος μέλος να αποτυπώνει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ τη βυθή του πρόταση αναφορικά με την ενσωμάτωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, πρόταση που θα οδηγεί στην υιοθέτηση βιώσιμων και πράσινων πρακτικών όπως η γεωργία ακριβίας, οι γεωπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήματα, η βιολογική γεωργία, η υιοθέτηση αυστηρών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, η βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία. Όλο αυτό το πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τους οικονομικούς και όχι μόνο περιορισμούς που τίθεται σε συνδυασμό με τις αδιαμφισβήτητες ανάγκες του αγροδιατροφικού μας τομέα, με όλα τα προβλήματα διαχρονικά και διαθροτικά, μας καλούν να σχεδιάσουμε με μεγάλη προσοχή, σοβαρότητα και μεθοδικότητα τις παρεμβάσεις μας στο πλαίσιο της νέας πραγματικής περίοδου. Να σχεδιάσουμε με γνώμονα ότι οι κοινωνικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και θα πρέπει να τους κατευθύνουμε παραγωγικά και αναπτυξιακά, ώστε κάθε ευρώ να πιάσει τόπο και να στηρίξει την υγιή χρηματικότητα του αγροτικού μας τομέα. Στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ξεκινήσει, συμμετέχουμε ενεργά. Διατυπώνουμε στενά τις δικές μας θέσεις και προτάσεις και διαμορφώνουμε ισχυρές συμμαχίες με άλλα κρατημέλη, επιδιώκοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη διασφάλιση των δικών μας συμφερόντων. Οι βασικές θέσεις που προτάσουμε αφορούν στην ανάγκη για διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον, ιδιαίτερα με το πρίσμα ανάμειξης περισσότερων δεσμεύσεων και την προστασία του περιβάλλοντος με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στον περιορισμό του κινδύνου για πλήρη εξωτερική σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων. Στην άμβληση των επιπτώσεων της εσωτερικής σύγκλησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Στην απλοποίηση των παρεμβάσεων στο σύνολο των πυλών της ΚΑΠ. Στη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των παραγωγών, στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και των προτεραιοτήτων του κάθε κράτους μέλους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συζητήσουμε την νέα ΚΑΠ, καλούμαστε ως χώρα να σχεδιάσουμε το δικό μας εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο θα θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας οικονομία. Ένα πρότυπο που θα εστιάζει μεταξύ των άλλων στη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Στην ενθάρρυνση και στήριξη του συνεργατισμού ως μέσο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενού μας τομέα. Στη στήριξη των νέων με την υιοθέτηση πολυδιάστατων και ολοκληρωμένων πολιτικών προς όφελός τους. Στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου αγροδιατροφικού μοντέλου που θα διασφαλίζει δικαιότερους όρους συμμετοχής, απασχόλησης και εισοδήματος στους παραγωγούς μας. Στην προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, τη συμβουλευτική υποστήριξη, τη συνεργασία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών με στόχο τη μείωση του κόστου παραγωγής, την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες θα επιδιώξουμε να δομήσουμε την πρότασή μας για τη νέα περίοδο και στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε την ουσιαστική βοήθειά σας, την ενεργή συμμετοχή της συνδρομής σας, ώστε από κοινού να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο με όρους που θα διασφαλίζουν πρώτα και κύρια τη διατήρηση της ζωικής δραστηριότητας στις αγροτικές μας περιοχές, τη στήριξη του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού στον τεχνικό τομέα. Με αυτά τα λόγια, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και περιμένω να ακούσω και να δω τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας σε επόμενες ερωτήσεις. Να ξέρετε ότι τη μεγαλύτερη μείωση την υφίστα του δεύτερου πυλώνα, η αγροτική ανάπτυξη, περίπου 15% ίσως και παραπάνω.
για την Ελλάδα, μπορείτε να δείτε ότι το ποσό που θα λάβει από αυτό τον προϋπολογισμό ανέρχεται στο ποσό των 18,2 δις και η κατανομή είναι αυτή που βλέπετε. Το σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η πίτα που αντιστοιχεί στην κοινή αγροτική πολιτική από το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν είναι μειούμενο. Στην τρέχουσα περίοδο ανέρχεται στο 37,6%, στην επόμενη περίοδο πάει στο 28,5%. Όπως προαναφέρθηκε, και αυτές οι πιο σημαντικοί, θα έλεγα, πρόταση κανονισμού για την επόμενη περίοδο, η βασική πράξη είναι η πρόταση κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια. Τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν ένα στρατηγικό σχέδιο που θα έχει αυξημένες βιοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα, επικουρικότητα, ένα κοινό στρατηγικό σχεδιασμό των δύο πυλώνων, συνοχή μεταξύ των διαφόρων παρεμβάσεων και φυσικά θα λαμβάνονται υπόψη και οι διάφορες εθνικές πολιτικές.